Δύσκολη κατάσταση όμως, κυρίες και κύριοι, και για τους κατοίκους της Οδυσσού. Απευθεία σύνδεση με την απεσταλμένη του Όπεν, τη Γεωργία Λαγού, για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Η Γεωργία, μια πόλη η οποία οχυρώνεται. Το βλέπουμε και από τις εικόνες που μας έστειλες, το βλέπουμε και πίσω σου. Ακριβώς, Ελίνα, κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στην Οδυσσό εδώ και λίγες ώρες και αυτό που βλέπουμε είναι ότι στην πόλη υπάρχουν οχυρωματικά έργα, οι πολίτες οργανώνονται, όσοι βέβαια έχουν μείνει εδώ στην πόλη, γιατί έχουν φύγει αρκετοί. Αυτοί που έχουν μείνει εδώ ζουν με τις σιρήνες οι οποίες ηχούν και το βράδυ, Ελίνα, κατεβαίνουν στα καταφύγια. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετοί ηλικιωμένοι οι οποίοι δεν αφήνουν την πόλη τους και βέβαια οι άνδρες οι οποίοι έχουν διώξει τα παιδιά αλλά και τις γυναίκες τους. Εδώ μπορείτε να δείτε με τη βοήθεια του εικονολήπτη μας του Παναγιώτη Λιανού και του Μπάμπη Γεωργάτου μια χαρακτηριστική εικόνα η οποία, την οποία βλέπουμε σε όλες τις γειτονιές της Οδυσσού. Έχουν τσουβάλια με άμμο, έχουν αυτές τις ατσάλινες αράχνες. Δεν ξέρω αν μπορείτε να δείτε με προσοχή βέβαια γιατί δεν επιτρέπεται και τον στρατό ο οποίος βρίσκονται εδώ. Είναι οι άνθρωποι με κάνουν τις βάρδιες. Εδώ βρισκόμαστε σε έναν από τα κεντρικότερα σημεία της Οδυσσού, η οποία μοιάζει με μια νεκρωμένη, μια πόλη φάντασμα, μια πόλη έρημη. Πριν από λίγη ώρα γίναμε μάρτυρες, Ελίνα, κυρίες και κύριοι. Το δείξαμε σε απευθείας μετάδοση, όπου 4 με 5 μέλη από την μπάντα του ναυτικού ήθελαν να τονώσουν το ηθικό των συναδέλφων τους. Πεάνησαν, έπαιξαν τραγούδια και ύμνους για λίγα λεπτά. Εδώ, έξω από το Εθνικό Θέατρο της Όπερας, ένα ιστορικό κτίριο του 1882. Να σας πω πως εδώ υπάρχουν και αρκετοί Ρωμινοί, αρκετοί ομογενείς, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Υπάρχουν Έλληνες οι οποίοι έχουν στηρίξει την Οδυσσό και ζουν μέχρι και σήμερα. Μία πόλη η οποία εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά και οι πολίτες είναι αρκετά πληγωμένοι. Και τώρα βρίσκονται και σε αυτή την δοκιμασία. Και αυτό που καταλαβαίνουμε, Γεωργία, είναι ότι οι κάτοικοι εκεί ετοιμάζονται για μάχες από δρόμο σε δρόμο. Πολύ χαρακτηριστικές οι εικόνες που βλέπουμε πίσω σου. Οχυρώνονται, βάζουν σακιά σε όλους τους δρόμους μας, λες, με άμμο. Αυτή είναι η οχύρωση που κάνουν. Και όταν χτυπούν οι σιρήνες, σπέβδουν στα καταφύγια. Σε άκουγα νωρίτερα να λες ότι κάτω από την πόλη υπάρχει μια άλλη πόλη. Υπάρχουν πολλά καταφύγια και ακριβώς, όσοι δεν έχουν πάρει την απόφαση να φύγουν, είναι εκεί τις τελευταίες ημέρες για την ασφάλειά τους. Σπέβδουν. Ακριβώς, Λίνα, κυρίες και κύριοι, σπέβδουν και κρύβονται και για ώρες ολόκληρες. Φανταστείτε μια οικογένεια η οποία δεν έχει αποχωρήσει και έχει αρκετές εδώ το Κίεβο, Ουκρανοί, οι Οδυσσός, οι οποίοι να βρίσκονται για αρκετές ώρες μέσα στο καταφύγιο. Φανταστείτε το συναίσθημά τους. Και δεν έχει να κάνει μόνο με την τροφή ή το νερό. Φανταστείτε να βρίσκονται σε ένα πάρα πολύ μικρό χώρο και να περιμένουν και έξω να κυριαρχεί ο φόβος, που το χειρότερο σε αυτή την περίπτωση είναι ο φόβος. Ωστόσο όμως εδώ οι άνθρωποι αυτοί είναι ιδιαίτερα υπερήφανοι και αυτό που διακρίναμε από τις λίγες ώρες που βρισκόμαστε εδώ στην Οδυσσό είναι ότι έχουν το αίσθημα και το συναίσθημα του πατριωτισμού. Είναι ο ένας δίπλα στον άλλον. Ακριβώς πίσω μου βλέπετε, θα μπορούσαμε να πούμε ένα από τα λίγα πολύ συχνά στα σημεία, διότι οι άνθρωποι κιόλας, τα περισσότερα μαγαζιά, Λίνα, για να σας δώσω την εικόνα, ναι, είναι κλειστά. Υπάρχουν μόνο λίγα σούπερ μάρκετ όπου οι κάτοικοι βγαίνουν με ένα ψωμί, με ένα χυμό, με πολύ λιγοστά πράγματα, γιατί δεν ξέρουν κιόλας αν θα αποχωρήσουν ή όχι. Και αυτό που βλέπουμε είναι οι λιγοστές ουρές έξω από τις τράπεζες, διότι έχουν το δικαίωμα να τραβήξουν από τα ATM 50 γιάβρες, είναι το νόμισμά τους, που αυτό αντιστοιχεί στο δικό μας νόμισμα, στο ευρώ, 17 ευρώ τη μέρα. Ακριβώς εκεί τι είναι απέναντί σου, Γεωργία, τι βλέπουμε με τον κόκκινο σταυρό? Πάμε ακριβώς τώρα με τον εικονολήπτη μας, τον Παναγιώτη Λιανό, να σας δείξω πώς ανάμεσα στα σακιά τα οποία είναι γεμάτα άμμο, στα τσουβάλια
υπάρχει η βοήθεια εδώ. Όλα αυτά τα τρόφιμα τα στέλνουν και τα συγκεντρώνουν όλες αυτές τις μέρες. Έχουν στήσει αυτό τον οργανισμό, όπως χαρακτηριστικά μου έλεγαν, διότι συνάντησα και παιδιά εθελοντές Ουκρανούς, έτσι ώστε να μην μείνει κανένας στρατιώτης χωρίς νερό και χωρίς φαγητό. Έχουν στήσει μια αλυσίδα και ο ένας με τον άλλο τα μεταφέρει μέσα στις αποθήκες και μπορούν και τους τροφοδοτούν συνεχώς. Υπάρχει ξηρά τροφή, νερό από ό,τι μπορώ άρα, να διακρίνω. Άρα εκεί τα τρόφιμα και το νερό που έχει συγκεντρωθεί είναι για τους Ουκρανούς στρατιώτες, έτσι, ώστε να μεταφερθούν αυτά στα πεδία της μάχης. Ακριβώς και εδώ βρίσκονται κιόλας, υπάρχουν παρές, νέα παιδιά, νέοι άνθρωποι, συνομιλήσαμε πριν από λίγη ώρα, οι οποίοι έμειναν εδώ, έφυγαν οι οικογένειές τους και είναι έτοιμοι βέβαια να πολεμήσουν. Να σου πω, Λίνα, πως μπορεί να υπάρχει ψυχραιμία, ωστόσο περιμένουν εδώ οι άνθρωποι την εισβολή και γι' αυτό όλο αυτό τον καιρό οργανώνονται και αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι περιμένουν μία εισβολή και χερσαία αλλά και διαθαλάσσης. Γνωρίζουν πως αρκετά ρωσικά πλοία βρίσκονται στη Μαύρη Θάλασσα και μην ξεχνάμε, Λίνα, πως η Οδυσσός είναι το μαργαριτάρι της Μαύρης Θάλασσας. Είναι μια πανέμορφη χώρα που από εδώ υπάρχει και μεγάλη εξαγωγή σιτηρών προς την Ευρώπη. Τόνι ολόκληρο. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι η τέταρτη καλύτερη πόλη της Ουκρανίας, η οποία το λιμάνι της είναι αρκετά μεγάλο και αποφέρει πάρα πολλά έσοδα. Στην περίπτωση που οι Ρώσοι καταλάβουν και την Οδυσσό, ανοίγει μια απευθείας γραμμή και για το Κίεβο. Φανταστείτε πως είναι μια ευθεία γραμμή, Λίνα, και οι Ουκρανοί δεν θα έχουν καμία πρόσβαση στην πόλη τους, ναι, αλλά και σε αυτά που τους είναι η Οδυσσός ένα στρατηγικό λιμάνι. Αντιλαμβανόμαστε ότι το μέτωπο των επιχειρήσεων αργά ή γρήγορα, κυρίως οι κάτοικοι το αντιλαμβάνονται, θα βρεθεί στο μέτωπο των επιχειρήσεων η Οδυσσός και η αγωνία μας είναι και για τους Ουκρανούς πολίτες και για την ελληνική κοινότητα. Δώσε μας δύο στοιχεία, σε παρακαλώ πολύ. Πόσοι Έλληνες ομογενείς βρίσκονται εκεί, αν έχεις καταφέρει να μιλήσεις με κάποιους από αυτούς, τι σκέφτονται, έχουν φύγει, έχουν αποφασίσει να μείνουν, πώς ακριβώς θα κινηθούν τις επόμενες ώρες και ημέρες. Λοιπόν, Λίνα, τι ακριβώς έχει συμβεί. Ο πρόξενος, ο κύριος Δόχτσης, όπως ξέρουμε, μετέφερε το προξενείο στο Γαλάτσι Ρουμανίας. Έφυγε χθες με 36 άτομα, ανάμεσά τους και ναυτικοί. Διότι, όπως είχαμε πει και τις προηγούμενες ημέρες, υπάρχουν αρκετοί εγκλωβισμένοι ναυτικοί εδώ στη Μαύρη Θάλασσα. Οπότε έφυγαν. Τώρα, συνομιλώντας με αρκετούς ομογενείς, τους οποίους δεν τους βρήκα εδώ στην Οδυσσό, οι περισσότεροι Έλληνες έχουν φύγει. Ίσως να υπάρχουν πολύ λίγοι μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού. Και χαρακτηριστικά θα ήθελα να σου πω μια πολύ συγκινητική ιστορία, ένα στιγμιότυπο που συνέβη χθες. Χθες βρεθήκαμε για να κάνουμε όλο αυτό το διπορικό με το συνεργείο του Όπεν που διανύσαμε χιλιάδες χιλιόμετρα για να φτάσουμε εδώ στην Οδυσσό και όπως καταλαβαίνετε οι πληροφορίες ερχόντουσαν στόμα με στόμα. Το ένα τηλέφωνο έφερνε τον άλλον. Δεν ξέραμε καν ποιος θα μπορούσε να μας βοηθήσει και όμως συνέβη. Συνάντησαμε στην πόλη Ιάση της Ρουμανίας. Είναι μια πόλη λίγα χιλιόμετρα πριν τη Μολδαβία με τα σύνορα που βρεθήκαμε σήμερα. Ήταν η Ναταλία, η οποία μας βοήθησε στο να έρθουμε εδώ. Δηλαδή, μας βοήθησε να βρούμε έναν οδηγό, ένας άνθρωπος να μας παραλάβει από τα σύνορα. Η Ναταλία μου ζήτησε μία χάρη, Λίνα. Εκεί που καθόμασταν στο καφέ για να την βρω, επειδή είχαμε συνεννοηθεί στο τηλέφωνο, μου λέει, σε παρακαλώ, θα σε βοηθήσω, ό,τι θέλεις, και μου δίνει τρία ζευγάρια με κλειδιά. Δώστα, μου λέει, σε αυτήν την κυρία, βρες την στην Οδυσσό, της έχω μιλήσει, να συναντηθείτε, να πάει να δει τι κάνει το σπίτι μου, μου λέει. Και αν μπορείς, φέρε μου κάποια πράγματα που ήθελε, κάποια έγγραφα, στην περίπτωση που στην επιστροφή μας με το καλό διανύσουμε το ίδιο δρομολόγιο. Να σας πω πως έβλεπα στα μάτια της αυτή την συγκίνηση. Ήθελε να έρθει μαζί μας, να μας ακολουθήσει. Δεν μπορούσε, διότι οι συνθήκες δεν της το επιτρέπουν. Είναι η μητέρα της άρρωστη και μου μίλαγε για αρκετή ώρα για όλο αυτό το μέρος. Τι σημαίνει για αυτήν.
είναι Ελληνίδα, ζει, εργάζεται εδώ, αγαπάει αυτό τον τόπο, ξέρει την ιστορία του και ξέρει και πόσο πληγωμένος είναι αυτός ο τόπος, αλλά και αυτός ο λαός. Αυτά τα καυτά Μάλιστα. δάκρυα που έπεφταν στο πρόσωπο της Ναταλίας, Λίνα, ήταν συγκλονιστικό νομίζω. Γιατί αναγκάστηκε να φύγει από την πόλη της, ζει με την αγωνία οι άνθρωποι που άφησε πίσω της η συγκεκριμένη γυναίκα να είναι καλά, ζει με την αγωνία το σπίτι της να είναι καλά. Η γειτονιά της και με την αγωνία πότε θα ξαναγυρίσει για να τα ξανασυναντήσει όλα αυτά, να επιστρέψει στην κανονική της ζωή. Με την ευχή λοιπόν να τις μεταφέρεις όταν και εσύ με το καλό φύγεις από εκεί, καλά νέα. Αφήνουμε την Γεωργία Λαγού, κυρίες και κύριοι, και τον εικονολήπτη του Open, τον Παναγιώτη Λιανό. Τους ευχαριστούμε για το πολύ καλό τους ρεπορτάζ.